Σήμερα πραγματοποιείται στο Παρίσι η διάσκεψη για τη Λιβύη, στην οποία θα παραβρεθούν ηγέτες διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Την έκπληξη όμως έκανε μια συμμετοχή της τελευταίας στιγμής, που δεν είναι άλλη από αυτή της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στη διάσκεψη, αφού ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχε ξεκαθαρίσει εδώ και μέρες στον Εμμανουέλ Μακρόν και σε δημοσιογράφους πως αν συμμετάσχουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, τότε ο ίδιος δεν πρόκειται να λάβει μέρος στη διάσκεψη. Από ό,τι φαίνεται όμως μάλλον, ο Τούρκος πρόεδρος έπαιζε με τις λέξεις, γιατί όντως δεν θα πάει ο ίδιος στο Παρίσι. Παρόλα αυτά όμως το τουρκικό κράτος αποδέχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης την πρόσκληση της Γαλλίας και θα εκπροσωπηθεί από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτον Αλ. Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν επίσης η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, καθώς και η απερχόμενη καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.